πούμε μόνο λάθος. Και οι δύο. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, φίλες. Μόμενο πρόσωπο, ας πούμε, της βραδιάς με την παρουσίαση του δικού της βιβλίου, την κυρία Τζούφη Μερόπη, βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Τους πρώην βουλευτές βλέπω τον Χρήστο τον Μαντά, τον Γιάννη τον Στέφο κάπου τον είδα, τον Γιάννη τον Καραγιάννη επίσης, τον Θανάση τον Οικονόμο επίσης τον είδα. Είναι ο πρώην δήμαρχος εδώ, ο Θωμάς ο Μπέγκας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο Δημήτρης ο Δημητρίου, ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο Βασίλης ο Μιχελάκης, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, η Μαρία Ινάκα, ο δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος, προσπαθώ να δω και άλλους, να εντοπίσω και άλλους, πρώην δήμαρχος επίσης ο Φίλιππος Φίλιος, διαχρονικός δήμαρχος, ως προς τον τίτλο, ο Χρυσόστομος ο Βούζας επίσης εδώ, το πάνελ οι ομιλητές θα σας τους συστήσω ευθύς αμέσως, να πω μόνο για όλους όσοι βρίσκεστε εδώ και ενδιαφέρεστε ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και τώρα και στη διάρκεια και φυσικά στο τέλος της παρουσίασης του βιβλίου έχετε τη δυνατότητα να το προμηθευτείτε ακριβώς στο stand που βρίσκεται αριστερά από εμένα. Επομένως μπορείτε να, αφού διαμορφώσετε την άποψη από αυτά που θα πούν οι ομιλητές, να έχετε και την ευκαιρία, θα έχετε την ευκαιρία αγοράζοντάς το να σχηματίσετε οι ίδιοι ίδια αντίληψη. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω λοιπόν για μια ακόμη φορά στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της κυρίας Λούκας Κατσέλη με τίτλο «Δίνες και ευθύνες, βιώματα και ερμηνείες στην εποχή των μνημονίων». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις εκδόσεις και το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση. Για το βιβλίο θα μιλήσουν σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Πρίτανης του Πανεπιστημίου και ο Χάρης Λαζάνης, δικηγόρος διαμεσολαβητής. Η σειρά θα είναι λίγο αντίστροφη. Πρώτα θα ξεκινήσει ο Χάρης Λαζάνης, στη συνέχεια ο κύριος Αλμπάνης και θα αφήσουμε τελευταία, αν και δεν είναι και τόσο πρέπον, αλλά θα αφήσουμε τελευταία την κυρία Γεροβασίλη. Θα μου επιτρέψετε μόνο εισαγωγικά και για ελάχιστο χρόνο να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την κυρία Κατσέλη για την τιμή που μου επιφύλαξε να μου προτείνει να συντονίσω τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της. Οφείλω να το κάνω και δημόσια, να την ευχαριστήσω και δημόσια για την τιμή αυτή. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, για το περιεχόμενο του βιβλίου και για το τι αυτό πραγματεύεται, προφανώς θα ακούσουμε όλοι τους ομιλητές και φυσικά θα ακούσουμε και την κυρία Κατσέλη μετά από τους ομιλητές. Διαβάζοντας ωστόσο το βιβλίο, και λέω μόνο αυτό, προτείνοντας προφανώς σε όλους να το διαβάσουν, είχα την ευκαιρία αφενός να θυμηθώ εκείνα τα δύσκολα πρώτα χρόνια και περίεργα πρώτα χρόνια της κρίσης και της εισόδου στην εποχή των μνημονίων και τις δυσκολίες που κληθήκαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, και μένω σε αυτό, να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, τη δύσκολη κατάσταση, ώστε να την παρουσιάσουμε, να παρουσιάσουμε στον πολίτη τη δημοσιογραφική κριτική ματιά. Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο του βιβλίου που με έφερε πίσω σχεδόν 12 χρόνια, όταν σε μια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ τότε, στα Γιάννενα, προεκλογικά, ομιλητές ήταν εδώ δίπλα μας στο ξενοδοχείο Δηλάκ, ο Χάρης ο Καστανίδης και ο άγνωστος τότε, σχεδόν σε όλους εμάς, βουλευτής Κοζάνης τότε, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μετέπειτα υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου την εποχή του πρώτου μνημονίου. Η αναφορά της κυρίας Κατσέλη σε κάποια σελίδα του βιβλίου ότι ο κύριος Παπακωνσταντίνου τότε ήταν, όπως αποδείχθηκε και στην πορεία, ένθερμος υποστηρικτής των θέσεων και προτάσεων των συντηρητικών ηγεσιών της Ευρώπης, με γύρισε πίσω 12 χρόνια, όταν σε μια συζήτηση που είχαμε τότε με τον κύριο Παπακωνσταντίνου στο στούντιο του Ιωάννινα TV, έδειχνε με τις θέσεις του, δεν θα πω τις προθέσεις, έδειχνε με τις θέσεις του ουσιαστικά το δρόμο που κάποιοι, αν δεν το αφήνω έτσι, είχαν στρώσει για τα επόμενα χρόνια. Όχι φυσικά με ροδοπέταλα, αλλά με αγκάθια. Η αλήθεια είναι επίσης πως εμείς ελάχιστα είχαμε αντιληφθεί, και το λέω και ας πούμε εν είδη απολογίας σε δημοσιογραφικό επίπεδο, αλλά και εμείς, σας βεβαιώ, τα βιώσαμε και εμείς, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Με την απόσταση λοιπόν αυτή,
που προσφέρει ο χρόνος από τα γεγονότα εκείνης της περίοδου και των επόμενων. Το βιβλίο αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους έζησαν από μακριά εκείνες τις καταστάσεις, αλλά τις ένιωσαν στο πετσί τους στην πορεία. Να αποκτήσουν λοιπόν μια σφαιρική ενημέρωση για το πώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και παράλληλα για το ποιες είναι οι προοπτικές για την αναπτυξιακή πορεία τροχιά της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι αυτά που έχουν να μας πούν οι ομιλητές θα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα από αυτά που είπα εγώ. Και γι' αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο στον Χάρη τον Λαζάνη, δικηγόρο διαμεσολαβητή, για να ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμη φορά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Τις συστάσεις έκανε πριν ο αγαπητός κ. Παπαδόπουλος, οπότε δεν θα επεκταθώ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα στην καρδιά μου την υπουργό, την κυρία Κατσέλη, για την τιμή που μου κάνει να βρίσκομαι στο πάνελ των ομιλητών για την παρουσίαση του βιβλίου της «Δίνεις και ευθύνες». Το βιβλίο, όπως ανακαλύψετε και σαν αναγνώστες, αποτυπώνει τις αιτίες της οικονομικής κρίσης, τις μεγάλες προκλήσεις εκείνης της περίοδου, αλλά κυρίως τις παλινοδίες, τις συγκρούσεις και τις διαφορετικές οπτικές ματιές όπου υπήρχαν στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, ως προς την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης κατάστασης της οικονομικής κρίσης. Μιλάμε για το έτος 2010 και μετά, κυρίως. Ο Υπουργός μεταφέρει τα δικά της βιώματα και την εμπειρία που αποκόμισε από όσα έγιναν τόσο γρήγορα και τόσο καθοριστικά για τη χώρα, ειδικά για τη διετία 2009 και 2010, με το πρώτο μνημόνιο. Σε αυτή την πορεία, ο νόμος Κατσέλη, όπως έμεινε στη συνέχεια γνωστός, ο 3869 του 10 για εμάς τους νομικούς, για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και τη ρύθμιση ουσιαστικά του ιδιωτικού χρέους που υπήρχε στη χώρα, που ήταν τεράστιο, όσοι θυμάστε, αποτελεί μια πραγματική τομή για την οικονομική ζωή της χώρας. Και σήμερα, 10 χρόνια μετά, μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για τα αποτελέσματα που έχει ένας νόμος, τον οποίο ζήσαμε και στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και στην κοινωνία. Σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια θα επικεντρωθώ στην ομιλία μου, κυρίως από την ιδιότητά μου ως δικηγόρος. Ήταν ένας νόμος ο οποίος εισήγαγε την προστασία της κυρίας κατοικίας, του οφειλέτη, των προσώπων, των πολιτών οι οποίοι βίωσαν από την πρώτη στιγμή την οικονομική κρίση και οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα. Και άμα θυμάστε οι περισσότεροι από εσάς, δεν είδαμε ποτέ στη χώρα μας εικόνες όπως αυτές που είδαμε στην Ισπανία κυρίως, όπου οι άνθρωποι αποβάλλονταν από τις κατοικίες τους λόγω των πληστηριασμών που γινόταν. Ήταν ένας νόμος κυριολεκτικά που προστάτευσε την κύρια κατοικία των πολιτών και κυρίως ένας νόμος ο οποίος δεν άφησε τις τράπεζες να έχουν το πάνω χέρι στην διευθέτηση του χρέους. Και τι εννοώ αυτό, εισήγαγε τη δικαστική προστασία των δανειοληπτών, οι οποίοι με την υπαγωγή τους στα δικαστήρια ρύθμιζε το κράτος εμέσως τα δάνειά τους. Έτσι, από την πρώτη στιγμή οι τράπεζες έχασαν το πάνω χέρι για τη ρύθμιση. Όπως γνωρίζουμε, οι τράπεζες είναι λίγο αυστηρές σε κάθε ρύθμιση που απαιτείται και μάλιστα οι ρυθμίσεις τις οποίες βλέπουμε και συνέχεια, οι οποίες γίνονται εξαγωγικά μόνο από τις τράπεζες, είναι πολύ πολύ χειρότερες. Έτσι, αυτός ο νόμος έσωσε κυριολεκτικά πολλά νοικοκυριά από την καταστροφή. Για μένα, αν και είναι προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι ήταν ίσως ο μοναδικός νόμος στην περίοδο εκείνη που το κράτος εφάρμοσε μια έμεση κοινωνική πολιτική για τους πολίτες. Την ίδια στιγμή που μειώνονταν μισθοί και συντάξεις, ήρθε ένας νόμος κυριολεκτικά να επαναπροσδιορίσει πολλές δανειακές συμβάσεις, οι οποίες είχαν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Υπήρχαν ακόμα και μηδενικές καταβολές για πολίτες οι οποίοι ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ποτέ δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό και πάντα με τη δικαστική ρύθμιση. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ρύθμιζαν, επαναπροσδιορίζαν τις δόσεις τους βάσει των οικονομικών τους αλλά και κυρίως βάσει της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους, της αντικειμενικής αξίας. Και εκεί πέρα υπήρχαν και οι προϋποθέσεις ότι οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια ασθένεια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν περισσότερα προβλήματα στη συνέχεια από τη διαδικασία αυτή που υπήρχε λόγω της οικονομικής κρίσης, προστατεύτηκαν ακόμα περισσότερο. Ο νόμος αυτός όμως είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλούς εχθρούς. Ένας από αυτούς ήταν οι ίδιες οι τράπεζες, που σε όλη τη διάρκεια
της ύπαρξής του προσπάθησαν και να τον μεταρρυθμίσουν αλλά και να τον καταστρατηγήσουν και να τον, να τον τελειώσουν, να τον να πάψουν, να τον καταργήσουν όπως και έγινε στη Σουηδία. Υπήρχε ο μεγάλος κόλαφος της γραφειοκρατίας των δικαστηρίων, όπου βλέπουμε ακόμα και σήμερα, μιας και είναι επίκαιρο αυτό το δικαστήριο, βγήκε νόμος όπου επαναρρυθμίζονται οι υποθέσεις εκκρεμής του νόμου Κατσέλη. Διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί σε πρώτο βαθμό και είναι να συζητηθούν μέχρι το 2030. Σκεφτείτε τώρα ένας νόμος ο οποίος ήθελε άμεση ρύθμιση των ειδικών χρεών να έχει να αντιμετωπίσει τη μεγάλη γραφειοκρατία των ελληνικών δικαστηρίων. Και εκεί μπαίνουμε κι εμείς οι δικηγόροι, όπου καταστρατηγούσαμε κι εμείς από την πλευρά μας τον νόμο, παίρνοντας μια αναβολή για να προστατεύσουμε τον διανελήπτη με την προσωρινή διαταγή και πήγαινε πιο πίσω η υπόθεσή του. Ήταν ένας νόμος του ΜΗ επίσης διότι εισήγαγε το 2010 την εξοδικαστική επίλυση διαφοράς. Δηλαδή πριν υπαχθεί η υπόθεση στα δικαστήρια, το 2010, μιλάω και θα σας το εξηγήσω γιατί, μπορούσε ο διανελήπτης με εξοδικαστική ρύθμιση να μπορέσει με την τράπεζα να έρθει σε μια επαφή. Μιλάμε για το 2020 σήμερα, όπου πλέον όλοι κινούμαστε νομοθετικά στο θεσμό της διαμεσολάβησης και της έξοδος των ιδιωτικών υποθέσεων από τα δικαστήρια. Και όμως ο νόμος Κατσέλη πριν 10 χρόνια έχει αυτή την τομή, την οποία καταστρατηγήθηκε από όλους, κυριολεκτικά από όλους, από τους δικηγόρους, από τις τράπεζες, από τους οφειλέτες, από τους πάντες. Το επόμενο που είχε να αντιμετωπίσει ήταν οι πολλές αποφάσεις οι διαφορετικές. Για παράδειγμα, στην Αθήνα υπήρχε για τον ίδιο δανειολήπτη με τα ίδια οικονομικά στοιχεία και την ίδια περιουσία απόφαση για μηδενικές καταβολές, στον Πειραιά υπήρχε δόση 300 ευρώ. Στην Θεσσαλονίκη υπήρχε δόση 600 ευρώ. Αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μια κοινή γραμμή από τους δικαστές, οι οποίοι, πάλι κατά προσωπική μου άποψη, ανέλαβαν ένα βαρύ φορτίο χωρίς να έχουν τις απαραίτητες ειδικές γνώσεις επί των οικονομικών και των τραπεζικών θεμάτων. Αυτό ήθελε να δυσκεραίνει το έργο τους όταν αθρώα μπήκε στο σώμα μεγάλος αριθμός δικαστών οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία επί της έδρας και δεν είχαν καμία προσπάθεια να μπουν σε κάποια σχολεία. Αμέσως μπήκαν στην έδρα για να δικάσουν. Στη συνέχεια υπήρχαν αλλαγές, οι οποίες αλλαγές στον νόμο ήταν όλες εις βάρος των δανειοληπτών. Τολμώ να το πω αυτό, διότι βλέπαμε κάθε χρονιά που περνούσε λιγότεροι να εντάσσονται στον νόμο αυτό, όπου είχαμε και το τελικό αποτέλεσμα, μια πλατφόρμα στο τέλος, όπου σίγουρα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που υπήρχε με πολλούς συμπολίτες μας, τους οποίους πιθανόν να ξέρετε και εσείς οι ίδιοι, να μένουν εκτός του νόμου προστασίας. Σήμερα, μιλάμε για το 2020, υπάρχει ήδη στη Βουλή η προσπάθεια ψήφιση του νέου πτωχευτικού κώδικα, του νέου πτωχευτικού νόμου, όπου κατά βάση του στηρίζεται τον νόμο Κατσέλη. Αυτό είναι μια εικόνα του πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο νόμος και πόσο τον πολέμησαν όλοι για να μην πετύχει. Γιατί πραγματικά, εάν μέσα σε μια χρονική περίοδο του ενός έτους ή των δύο έτων είχε ρυθμιστεί όλο αυτό το ειδικό χρέος, σήμερα θα μιλούσαμε για μια άλλη χώρα. Τολμώ να πω, να κάνω και μια αποτίμηση, ότι πέρα από ότι ήταν ένα γενναίο νομοθέτημα σε μια κρίσιμη στιγμή για την κοινωνική συνοχή, ότι γλίτωσε πολλές κατοικίες από τον πληστηριασμό και νοικοκυριά την πραγματική τραγωδία μανιπολόγησης στις κοινωνικές συνέπειες, αποτέλεσε και σίγουρα και μια βάση για τα επόμενα νομοθετήματα, τα οποία θα δούμε και στη συνέχεια. Κλείνοντας, για να μην σας κουράζω άλλο, θεωρώ ότι η κυρία Κατσέλη, η οποία είχε το θάρρος να νομοθετήσει ένα τόσο σπουδαίο νόμο, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν σε μια κυβέρνηση όπου ο κόσμος είχε γυρίσει την πλάτη, να μην γελιόμαστε. Η κυβέρνηση, σε όλα τα προσωπικά πρόσωπα, όχι μόνο στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες είχαν γυρίσει την πλάτη στους πολιτικούς, θυμόσαστε στις εικόνες. Παρ' όλα αυτά, η ίδια με το θάρρος της να νομοθετήσει ένα τέτοιο νόμο, αποτέλεσε παράδειγμα και εξαίρεση για όλους εμάς, τους νομικούς, τους πολίτες, ότι υπάρχει ακόμα η διάθεση στην πολιτική να προχωράμε μπροστά. Και να προχωράμε μπροστά με ένα βασικό στοιχείο, την αγάπη για τον πολίτη και την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.
Να ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά τον Χάρη Λαζάνη. Να προσθέσουμε μόνο στο τελευταίο που είπε, μιλώντας για πολιτικό θάρρος. Άρα το θάρρος υπάρχει εκεί που υπάρχουν και τα περιθώρια, αρκεί οι πολιτικοί μας κάθε φορά να τα αναζητούν και να τα αξιοποιούν κιόλας. Το δεύτερο σκέλος αυτό με το οποίο έκλεισε ο κύριος Λαζάνης είναι κάτι που ήθελα να το πω από την αρχή, το ξέχασα, δεν πειράζει, θα το πω τώρα. Είναι ότι, όπως μου είπε η κυρία Κατσέλη σε μια συνέντευξη που μου έδωσε και δημοσιεύτηκε στην Ελευθερία του Σαββάτου, ότι ο νόμος Κατσέλη είναι μάλλον ο μοναδικός, αν δεν είμαι υπερβολικός, από τους ελάχιστους σίγουρα, χωρίς να είμαι υπερβολικός, ο οποίος φέρει στην πορεία των ετών τον νόμο του Υπουργού που τον υπέγραψε. Ξέρουμε, υπάρχουν και άλλοι νόμοι, αλλά έχουν αρνητικό πρόσημο και γι' αυτό έχουν μείνει στην πολιτική ιστορία, είτε τη σύγχρονη, είτε την παλιότερη. Λοιπόν, να περάσουμε στον πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Μπορώ να διαβάζω. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Κατσέλη, μεγάλη τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόταση και για την πρόσκληση να συμμετέχω στην παρουσίαση του βιβλίου σας, το οποίο δεν κρύβω ότι το καλοκαίρι το μετέφερα μεταξύ Κόκκα-Λίμνου δύο φορές, αλλά διάβαζα παράλληλα και ενός καθηγητή επίσης αφιπεριτίστατα του ΕΚΠΑ, του Μαυρογορδάτου, τα δύο βιβλία του που έχουν αριθμό, το 2015 και το 2022. Οπότε είδα αντιστοιχήσεις της πολιτικής κατάστασης Ελλάδος από την αρχή του περασμένου αιώνα στην αρχή του αιώνα αυτό που ζούμε, πάρα πολλές αντιστοιχίες στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν μιλήσω για το βιβλίο, θα ήθελα να πω ότι ήταν μια ευκαιρία αναστοχασμού για τον κεντροαριστερό χώρο και τη σχέση του με την αριστερά, την αφιθυμία και την αναζήτηση της συνάντησης και της απόστασης των δύο χώρων. Σε μια οπτική που εστιάζει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, έχοντας ωστόσο επίγνωση για τα ιστορικά φτωχά διατυπωμένη αυτή οπτική, σε μια χώρα που ακόμη παλεύει μεταπολεμικά με κάποιο τρόπο, αλλά κυρίως μεταπολιτευτικά. Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα που τίθονται αναλυτικά από τη συγγραφέα στην εισαγωγή. Είναι τα ερωτήματα του Μπαγκλαντές. Και όντως, διαβάζοντας το βιβλίο, αφού διάβασα την εισαγωγή, προσπαθούσα να δω αν δίνονται απαντήσεις στο υπόλοιπο βιβλίο. Έχει σημασία να ακούσουμε τα ερωτήματα. Πώς και γιατί μια αναπτυγμένη χώρα όπως η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις διεθνείς αγορές και αναγκάστηκε να υπογράψει τρία μνημόνια και αντίστοιχα προγράμματα χρηματοοικονομικής στήριξης με τα ευρωπαϊκά όργανα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεύτερο ερώτημα. Αποτέλεσε η εφαρμογή προγραμμάτων εξαντλητικής λιτότητας τη μόνη δυνατή επιλογή προκειμένου οι πιστωτές να συνεχίσουν τη χορήγηση των απαραίτητων κεφαλαίων? Τρίτο ερώτημα. Υπήρχαν οι οικονομικές, κυρίως πολιτικές προϋποθέσεις για την επιλογή εναλλακτικών πολιτικών και γιατί δεν υιοθετήθηκαν? Τέταρτο. Ποια ήταν η σχέση και η διασύνδεση εγχωρίων ομάδων συμφερόντων με την Τρόικα με σκοπό την άσκηση επιρροής στους διαμορφωτές της ευρωπαϊκής πολιτικής? Πέμπτο ερώτημα. Πώς και γιατί μεταλλάχθηκαν η οικονομική δυσπραγία και η αβεβαιότητα που προκλήθηκαν από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, αλλά και των διαρθρωτικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε πολιτική κρίση και την ανατροπή τον Ιανουάριο του 2015, αλλά και σε μια τραπεζική κρίση λίγους μήνες αργότερα? Και τελευταίο ερώτημα. Ποια είναι τα χρήσιμα συμπεράσματα μπορεί ένας νυφάλιος αναλυτής να εξαγάγει από την προβληματική διαχείριση της ελληνικής κρίσης, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση των κοινωτικών και πολιτικών κλειδονισμών που βιώνει η Ευρώπη σήμερα, ώστε να αποτελέσουν οδηγό για μια δημοκρατική, βιώσιμη, δίκαιη Ευρώπη του μέλλοντος? Το βιβλίο είναι γραμμένο στα ελληνικά, καθώς η Λούκα Κατσέλη σφραγίζει την επιλογή της γλώσσας με μια συναισθηματική επένδυση και το κόστος που είχε για τη χώρα το χρέος της κρίσης. Η μετακίνησή της από την αρχιτική της σκέψη, αναζήτησης της αποστασιοποίησης από την ελληνική πραγματικότητα σε μια περισσότερο αντικειμενική θεώρηση και κρίση, θα περνούσε μέσα από τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Στη χρήση της μητρικής γλώσσας μας επιτρέπει να έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο που,
όπως η ίδια λέει, εκφράζει τον ψυχικό κόσμο και τα συναισθήματα που συνεφαίνονται, κυρίως με δύο θέματα που η ίδια χειρίστηκε. Με τον νόμο Κατσέλη, το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγη και την υπόθεση Νοβάρτης. Μάχη που η ίδια εξομολογείται και δηλώνει πως έχασε από την αρχή. Όσο για την πρώτη, τον νόμο Κατσέλη, μένει σύγχρονα μέχρι το τέλος του 2020, μέχρι σήμερα, να δούμε αν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές συνθλίψουν κάθε στοιχείο κοινωνικής πολιτικής που τον διαπερνούσε. Αξίζει ίσως να σταματήσει κανείς την ανάγνωση στο σημείο που αναφέρει ότι τόσο το παρατηρητήριο τιμών όσο και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για την εξοικονόμηση πόρων αναφέρονται ως πολιτικές στην ομιλία της ήδη από τις 23 Δεκεμβρίου 2009 για να τη δούμε να συμβαίνει μετά από πολλά χρόνια με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να σκεφτούμε για το πόσο πολύτιμος χρόνος χάθηκε. Να σκεφτούμε όχι για να σώσουμε την ψυχή μας κάνοντας αυτοκριτική, αλλά για να κατανοήσουμε τη σημασία του χρόνου που χάθηκε, αλλά και τη σημασία των εσωκομματικών ανταγωνισμών, είτε σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας, είτε σε επίπεδο ενδοκομματικών συσχετισμών δύναμης, που εμποδίζουν την υποστήριξη αυτών που η ιστορία συχνά καταδεικνύει ως στοιχειώδη αυτονόητα στην πολιτική. Το βιβλίο με μια γρήγορη ανάγνωση μοιάζει να γράφεται με την οπτική «εγώ σας τα έλεγα». Ωστόσο, ο αναγνώστης σύντομα θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για μια συγκροτημένη παρουσίαση και ανάλυση των εθνικών και διεθνώς σημαντικών γεγονότων που αφορά στην προσωπική κατανόηση και στην ψυχική επένδυση των πολιτικών πράξεων. Η συγγραφέας δηλώνει στην εισαγωγή, σελίδα 10, πρώτη παράγραφος, «Η ανάλυση μου τεκμηριώνεται μέσα από τα μάτια ενός πολιτικού με πολύχρονη ακαδημαϊκή, επαγγελματική απασχόληση με την πολιτική οικονομία, τη λειτουργία των θεσμών και ιδιαίτερα την άσκηση της δημόσιας και αναπτυξιακής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όσο και στο αξιακό υπόβαθρο που με έχει διαμορφώσει ως άνθρωπο και ως πολίτη». Καταγράφεται δηλαδή το πρόβλημα της αξιοπιστίας της χώρας με την απογραφή του 2003, και το ζήτημα της Eurostat, επισημένοντας ταυτόχρονα ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν εφαρμόσει στατιστικούς κανόνες με ελαστικότητα, ώστε να πετύχουν ευκολότερα τους στόχους της οικονομικής σύγκλησης για την ένταξή τους στο ευρώ. Κάτι που έκανε και η Ελλάδα. Το ζήτημα της αξιοπιστίας της χώρας θεωρείται ίσως το πιο κρίσιμο για όλη την πορεία της διαχείρισης του χρέους και της τάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συναντάμε στους λόγους του Γιώργου Παπανδρέου, στις τοποθετήσεις της Λούκας για το ρόλο των αγορών και τη σημασία να κερδιθεί η αξιοπιστία της χώρας και τελικά το στίγμα δίνεται με την ανάγκη να κερδιθεί η αξιοπιστία της πολιτικής. Ταυτόχρονα με τη διεθνή σκηνή έχουμε μια σαφή αλλά μη θορυβώδη κατανόηση και τη διάσπαση των απόψεων στο ΠΑΣΟΚ που σήμαινε την απουσία ενιαίας γραμμής πλεύσης και διαπραγμάτευσης. Η διαφοροποίηση κυρίως αφορούσε το εξυγχρονιστικό ρεύμα του Σιμίτης και το αναπτυξιακό κοινωνικό ρεύμα Αρσένης, ενώ η προεδρική ομάδα του Γιώργου Παπανδρέου δηλώνεται με μη σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ως Υπουργός Οικονομικών το 2009, η συγγραφέας καταδεικνύει στις διαχρονικές απόψεις της την ανάπτυξη μιας πολιτικής που ίσως αναζητείται ακόμη και σήμερα ως λύση που ο χρόνος φράγησε ως δόκιμη, αλλά η εφαρμογή της ακόμα ελείπεται και η στρατηγική πολιτική προς την κατεύθυνση μοιάζει να είναι ακόμα ένα επίπεδο ανάγκης προσδιορισμού. Διαβάζω. Τα μέτρα θα πρέπει να μην αντιστρατεύονται στην επανακίνηση της πραγματικής οικονομίας και της ζήτησης. Θα έπρεπε να ενσωματώνονται σε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα επενδυτικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, να συνοδεύονται από διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας. Σελίδα 53. Οι οριζόντιες μειώσεις μισθών, πέρα από αυτό το ότι ήταν κοινωνικά άδικες, θα ήταν αναποτελεσματικές, ενώ θα είχαν σοβαρές υψηφιακές επιπτώσεις που τελικά θα αποσταθεροποιούσαν την οικονομία. Η συγγραφέας θα καταλήξει λίγο πιο κάτω σε κάτι που επανέρχεται και καθορίζει το πολιτικό της στίγμα και τη θέση της για την οικονομία σε όλο το βιβλίο. Σελίδα 55. Όσους φόρους και αν βάλεις, αν η οικονομική δραστηριότητα μειώνεται, θα έχεις λιγότερα έσοδα. Άρα είναι προτεραιότητα να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα. Και αυτό πάει χέρι-χέρι με τη δημοσιονομική εξυγίανση, λίγο πιο κάτω επισημένη με έμφαση, τη σημασία της ανάσχησης των απολύσεων και τη διατήρηση των θέσεων της εργασίας.
Σήμερα δεν μπορούμε παρά να απολογηθούμε στις επερχόμενες γενιές για τις επιλογές πολιτικής που έκαναν τα παιδιά μας να αναζητήσουν εργασία και να χτίσουν τη ζωή τους σε μια χώρα του εξωτερικού που θα μπορούσε να τα χωρέσει. Μετά με θλίψη το ονομάσαμε brain drain και στη συνέχεια θα αναζητούσαμε τρόπους για την επιστροφή των επιστημόνων και μαζί με αυτά και κάποιες φορές υποψιθυρίζαμε ενοχικά και πολύ διστακτικά το ζήτημα της υπογεννητικότητας. Ταυτόχρονα καταλάβαμε ότι ήταν λάθος η υιοθέτηση της ακραίας νεοφιλελεύθερης άποψης των θεσμών, ότι μόνο το χαμηλό εργατικό κόστος και οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας μπορούν να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας. Η συγγραφέας επιχειρηματολογεί αναλυτικά για τη σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το ζήτημα των διαπραγματεύσεων για τις εργασιακές σχέσεις παρουσιάζεται ως εξαιρετικά πολύπλοκο στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και καταδεικνύεται ως ο διαβρωτικός ρόλος των εσωτερικών φορέων αγοράς και επιχειρηματιών που σχεδόν υπονόμευσε την προσπάθεια προάσπισης βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων. Εδώ είναι η αντιστοίχηση που έλεγα με το 2015 και το 2020. Διαβάζω. Οι εκπρόσωποι της Τρόικας είχαν αναπτύξει διασυνδέσεις και επαφές με φορείς της αγοράς και επιχειρηματίες. Ήταν προφανές ότι διάφοροι παράγοντες αξιοποιούσαν τις επαφές αυτές για την προώθηση ιδίων συμφερόντων. Και λίγο πιο κάτω αναφέρει καθαρά διαφωτίζοντας και τις διαστάσεις του εσωτερικού μετόπου. Συμβιβασμός της κυβέρνησης και όχι μόνο με την εξυγχρονιστική Τρόικα και την Τρόικα, αλλά και με συγκεκριμένα εξωθεσμικά κέντρα, που προωθούσαν την οριστική κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στον ευαίσθητο τομέα των εργασιακών σχέσεων είχε αναπτυχθεί. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχα υποτιμήσει τη δύναμή τους στην άσκηση της πολιτικής και τη στενή διασύνδεσή τους με κυβερνητικά στελέχη που ενεργούν τελικά ως εντελοδόχοι ομάδων πίεσης και όχι ως εντελοδόχοι του δημοσίου συμφέροντος. Λίγο πιο κάτω, σελίδα 189, μιλώντας για τη μοναχικότητα της πολιτικής που υπερασπιζόταν, επιβεβαιώνει την πολύπλοκη εικόνα των διαπραγματεύσεων, αναφέροντας ένα απόσπασμα τη δήλωση του επικεφαλής της Τρόικας, Μόρς, στις 13 Οκτωβρίου 2013. Η Τρόικα δεν ζήτησε ποτέ την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και η κυβέρνηση θα έπρεπε να ξεκινήσει συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και να εξετάσει τι πρέπει να γίνει. Η τοποθέτηση για τη σχέση διαπλοκής που είχαν εκολαφθεί με τα πολεμικά στη χώρα, μεταξύ δημοσίου, μεγάλων επιχειρήσεων τραπεζικού συστήματος, μοιάζει να είναι πάντα επίκαιρη, όχι γιατί μας θυμίζει την ιστορία μας, αλλά γιατί η ενθύμηση μας κρατά ενήμερους για τις συνέπειες συγκεκριμένων πρακτικών σε ολόκληρες γενιές και σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτό δεν θα διασφαλίσει τη μη επανάληψη σχέσεων διαπλοκής, αλλά θα αυξήσει ίσως το επίπεδο πολιτικής ευθύνης σε όσους από εμάς είμαστε και μπορούμε να είμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα και την εμπειρία, άλλωστε και με την ιστορία. Η ιστορία των κρατικοδίαιτων μεγάλων επιχειρήσεων σε διαπλοκή πάντα με το πολιτικό σύστημα έχει μια μακρά παράδοση στη χώρα μας. Τα δύο μεγάλα κόμματα του 19ου αιώνα, εννοώ το κόμμα του Τρικού, Χαρίλαου Τρικούπη και του Δελιγιάννη, ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο κόμμα στις αρχές του 20ου αιώνα για να αντιμετωπίσουν το αναδυόμενο νέο κόμμα των φιλελευθέρων, το κόμμα του Ελευθέρου Βενιζέλου. Και το βασικό πρόβλημα ήταν οι εργολαβίες του δημοσίου. Η αφήγηση περνά μέσα από την καταγραφή και την ερμηνεία γεγονότων στη διαπραγμάτευση της Τρόικας, τις προσωπικές θέσεις και την αποπομπή της από το Υπουργείο και την κοινοβουλευτική ομάδα στην απόπειρα κατανόηση του ρόλου και της σκέψης του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου και στο πρόταγμα της νομοποίησης πολιτικής με αναφορά στο δημοψήφισμα που ποτέ δεν έγινε, για να καταλήξει σε ένα καθολικό ζήτημα που αφορά στο σήμερα. Τόσο όσο ποτέ άλλοτε, με αναφορά στη συζήτηση για το τέλος των κομμάτων και την κρίση της εκπροσώπησης. Διαβάζω. Η αδυναμία του παραδοσιακού, κατεστημένου, αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών, κυρίως των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, να διαχειριστούν την εντυνόμενη οικονομική ανασφάλεια, να αυλύνουν το χάσμα μεταξύ νικητών και ετημένων και να σηματοδοτήσουν μια αξιόπιστη στρατηγική για την προστασία βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων, πυροδότησε την απονομιμοποίηση τόσο των παραδοσιακών κομμάτων όσο και κάθε κράτος μέλος, όσο και το ίδιο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Οι πολίτες στην πλειονότητά τους θεωρούν τους εαυτούς τους ευάλωτους, ανήμπορους να αντιδράσουν, αναζητούν ατομικές λύσεις, ενώ θεωρούν ότι η συλλογική δράση δεν αποδίδει. Τέλος,
σε μια προσπάθεια αυτοκριτικής αλλά σχεδόν συγκινησιακής αναμέτρησης με την πραγματικότητα γράφει. Έπρεπε να θωρακίσουμε την οικονομία απέναντι στις πιθανές κερδοσκοπικές επιθέσεις των αγορών. Η εμπιστοσύνη έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα τα προηγούμενα χρόνια. Η αναξιοπιστία των ελληνικών στοιχείων, τα αποτελέσματα της απογραφής του 2003, είχαν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων εταίρων, των πιστωτών και των διαχειριστών των κεφαλαίων στις ελληνικές αρχές. Δεδομένου του χαρακτήρα της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα όποια δημοσιονομικά μέτρα θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί από το φθινόπωρο του 2009, ακόμη και αν ήταν δραστικά, δεν θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν την κερδοσκοπική επίθεση στην αγορά ομολόγων. Η προσφυγή στο δούνο του φαίνεται ως αναπόφευκτη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε αναπτύξει μέχρι εκείνη τη στιγμή μηχανισμούς χρηματοοικονομικής στήριξης κρατών μελών που αντιμετώπισαν προβλήματα. Η δυσάρεστη αλήθεια όμως συνοδεύεται από την τοποθέτηση που διαπερνά όλο το βιβλίο. Τα διαρθρωτικά μέτρα που προηγήθηκαν είχαν δημοσιονομική παρά αναπτυξιακή στόχευση, στη σελίδα 328. Και σε αυτό το σημείο κατατίθεται η ερμηνεία της αποτυχίας του ελληνικού προγράμματος ως πολιτικής αποτυχίας και όχι τεχνικής. Διαβάζω. Η ερμηνεία θα πρέπει να αναζητηθεί στην απόκριση των στόχων μεταξύ πιστωτών και ελληνικών κυβερνήσεων, στα συγκρόμενα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών, στις ιδεολογικές και πολιτικές προκαταλήψεις των πρωταγωνιστών της διαπραγμάτευσης, στο έλλειμμα εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί στην ίδια τη διαπραγματευτική διαδικασία. Το μεγάλο όμως λάθος που ευθύνεται για την αποτυχία των προγραμμάτων υπήρξε η απουσία θεσμικής πολιτικής νομιμοποίησης της ακολουθούμενης πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Και κλείνοντας, θέλω να πω, με την ευθύνη να βαραίνει όσοι ήταν παράγοντες ή μπορούσαν να είναι παράγοντες με τον τρόπο που κεφαλοποιείται στο αύριο της χώρας, αλλά και της Ευρώπης, προτείνεται η ανάγκη ανασυγκρότησης μιας βιώσιμης Ευρώπης. Βιωσιμότητα, λέει η Λούκα Τσέλη, σημαίνει δυνατότητα επίλυσης των υπαρκτών οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών προβλημάτων, με τρόπο που προάγεται η ευημερία των πολιτών και διαφυλάσσονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και θετικές προοπτικές για τη σημερινή και μελλοντική γενιά. Το ζήτημα της νομιμοποίησης της βάσης, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και των εθνικών πολιτικών και της κοινωνικής συνοχής και της ανασυγκρότησης και της παραγωγικής βάσης της χώρας, με διασφάλιση απομόνωσης πολιτικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν για ακόμη μια φορά στη βία ανακατανομή του εισοδήματος προς όφελος των λίγων, των ισχυρών, των αγορών, είναι ίσως αυτό για το οποίο ακόμη παλεύει η χώρα με πολιτικές αποσπασματικές χωρίς νομιμοποίηση από τη βάση, καθώς δεν έχουν δημιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω, με στιγμές ελλείμματος δημοκρατίας, με στιγμές διστακτικής θέσπισης ελεκτικών μηχανισμών. Ίσως όλοι μας από κάθε χώρο και μετερίζει να συναντιόμαστε μέσα από διαφορετικές διαδρομές στη διατύπωση της επιφύλαξης, στην προτελευταία παράγραφο για τις προϋποθέσεις μιας βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να μην εξελιχθεί αυτή σε χήμερα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Δίνες και ευθύνες. 10 χρόνια σε 2 λέξεις. Δίνες που έφεραν βία και πόδινα τα πάνω κάτω στη ζωή του ελληνικού λαού. Ευθύνες που αναλογούν σε όσους βούλαξαν τη χώρα στο σπιράλ της χρεοκοπίας και της ανθρωπιστικής κρίσης. Και ευθύνες που ανέλαβαν όσοι προσπάθησαν να το ανακόψουν και να το ανατάξουν. Γεγονότα, ρόλοι, στάση που για όσους συμμετέχουμε ενεργά στην πολιτική δράση αποδεικνύουν αρετές και χαρίσματα, δοκιμάζουν τις ευαισθησίες και τις προτεραιότητές μας. Η Λούκα Κατσέλη ήταν παρούσα στα γεγονότα, συμμετείχε ενεργά σε όλη αυτή την περίοδο και συμμετείχε εξ ολοκλήρου, δηλαδή πολιτικός, επιστήμονας, μέλος κυβέρνησης, γυναίκα, μητέρα, συντρόφισσα, μέλος της κοινωνίας και ως άτομο φυσικά. Και νομίζω ότι το βιβλίο της έχει το χαρακτήρα και μιας λογοδοσίας προς την κοινωνία. Η ίδια μας λέει στον πρόλογό του πως καταθέτει τα βιώματά της και τις ερμηνείες τους. Προχωρά όμως και ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας μας ανοιχτά για την κατάθεση της ψυχής της. Και νομίζω ότι εγώ εδώ θέλω να σταθώ κατά κύριο λόγο.
επειδή η προσπάθεια αποτύπωσης σε χαρτί των γεγονότων της όποιας ιστορικής περίοδου δεν μπορεί παρά να έχει το πολιτικό χρώμα, το ιδεολογικό πρόσημο και τη μαγιά του συγγραφέα της. Πολύ περισσότερο αυτής της περίοδου που άλλαξε δραματικά το οικονομικό, το κοινωνικό και το πολιτικό χάρτη στη χώρα μας. Μέσα λοιπόν από τα δικά της λόγια αποκαλύπτεται μια προοδευτική πολιτικός πρώτης γραμμής που αναγνωρίζει την κρισιμότητα των στιγμών και φυσικά χωρίς δισταγμό ρίχνεται στη μάχη. Μια επιστήμονας η οποία κατανοεί τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων της κυβέρνησης στην οποία συμμετέχει και σπεύδει να σχεδιάσει και να προτείνει μέτρα για την ανακούφιση και την ανάκαμψη. Ένα αφοσιωμένο κομματικό στέλεχος, το οποίο χωρίς αιμονές, χωρίς ιδιοτέλεια, κατανοεί το τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής του πολιτικού φορέα, τον οποίον υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες. Μια πολιτική προσωπικότητα, η οποία αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις των καιρών και συμμετέχει στην αναζήτηση και το διάλογο για ένα επικαιροποιημένο σχέδιο μετασχηματισμού της κοινωνίας. Και φυσικά ένα σχέδιο προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ένας άνθρωπος που αγωνιούσε να βρει χαραμάδες στις πρωτόγνωρα δύσκολες και επιθετικές συνθήκες για να δώσει κάτι ανακουφιστικό στην ελληνική κοινωνία. Η Λούκα ευτύχησε να το κατορθώσει. Η έμπνευση, η επιμονή και η συνεισφορά της στην υπεράσπιση των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων την περίοδο της κρίσης της εξασφάλισε την αναγνώριση από το φυσικό και μοναδικό αξιολογητή του πολιτικού προσωπικού που είναι η κοινωνία. Σύνδεσε για πάντα το επώνυμό της με κάτι θετικό. Και ίσως σε κάποια χρόνια από σήμερα μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι η Λούκα είναι άντρας, δηλαδή έχει μικρό όνομα που λέει νόμος, ο νόμος Κατσέλη. Ας είναι και έτσι βέβαια, η δουλειά, η χρήσιμη, η καλή δουλειά προς την ελληνική κοινωνία έγινε και αυτό είναι το μείζον ταυτωτικό ενός πολιτικού περισσότερο και από το φύλο του. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν η Λούκα προσφέρει ένα παράδειγμα παραγωγικού συγκερασμού και πολιτικής και επιστήμης και δεν διστάζει να θέσει με αμεσότητα και σαφήνεια κρίσιμα ερωτήματα στα οποία απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια βασιζόμενη στα γεγονότα που φυσικά όπως η ίδια τα αντιλαμβάνεται. Με αυτόν τον τρόπο εξηγεί τη δική της στάση μέσα στις δίνες αυτής της πρόσφατης αλλά ταυτόχρονα συγκεχημένης περίοδου. Και καθώς ξεδιπλώνει την αφήγηση, βρήκα πολύ συχνά τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το βιβλίο, δικές μου εμπειρίες, σε μια περίοδο με παραπλήσια διλήμματα, με πολλούς κοινούς πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι βρεθήκαμε και εμείς αργότερα σε ανάλογες δίνες. Ανέλαβα κι εγώ με διάθεση για δημιουργία, για προσφορά και αυτές τις ευθύνες που φυσικά μου αναλογούσαν σε όλη αυτή την περίοδο. Συγκρούστηκα πολλές φορές, συχνά με τους ίδιους ανθρώπους και ένιωσα ανάλογες πιέσεις με αυτές που περιγράφει και εκείνη. Και μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια πορεύτηκα συγγνώμη, με σημείο αναφοράς φυσικά το δικό μου αξιακό φορτίο, αλλά και το αξιακό πλαίσιο του πολιτικού φορέα τον οποίο υπηρετώ. Η Λούκα σε αυτό το βιβλίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας θετικός άνθρωπος εργάζεται και βασίζει τις αποφάσεις του σε πραγματικά δεδομένα. Μάλιστα, διατυπώνει και μια αρχή για την κυβερνητική δράση που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Ό,τι δεν παράγει αποτέλεσμα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, απλά δεν υφίσταται. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ακολουθούμε στην στρατηγική μας σκέψη και στην τακτική μας διαχείριση. Λίγο πιο μετά στο βιβλίο εξηγεί τους λόγους αποτυχίας του μείγματος πολιτικής που ακολουθήθηκε στο πρώτο μνημόνιο, μιλώντας για προχειρότητα, βιασύνη, να μεταφερθεί το μοντέλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χώρα. Και αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν αυτές οι παταγώδεις αποτυχίες να μην έχουν αλλάξει τη στάση ορισμένων εκπροσώπων των θεσμών, των προνομιακών συνομιλητών τους και όταν αναλάβαμε και εμείς τη διακυβέρνηση, ζήσαμε τα ίδια, με το ίδιο μοντέλο μας ήρθαν. Η Λούκα δεν αρκέστηκε βέβαια στην επιφάνεια της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Οι βαθιές δημοκρατικές πεποιθήσεις της, της επιτρέπουν να αναγνωρίσει το πρόβλημα της πολιτικής νομιμοποίησης των προγραμμάτων και των διαπραγματεύσεων που αποτέλεσαν επίσης κρίσιμο παράγοντα αποτυχίας.
Πόσες φορές δεν είδαμε κι εμείς οικονομικούς φορείς και ομάδες πίεσης εντός και εκτός Ελλάδας να δημιουργούν διάβλους επαφών με τους εκπροσώπους της Τρόικας και να επιβάλλουν, για να επιβάλλουν τις δικές τους ατζέντες. Και όπως και τότε η Λούκα βρήκε χαραμάδα, και εμείς νομίζω ότι βρήκαμε με αποφασιστικότητα χώρο για να πράξουμε μερικά από τα αυτονόητα. Στο Υπουργείο, ας πούμε, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο υπηρέτησα ένα διάστημα, αλλάξαμε τον κανόνα στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Ήταν καθοριστικό για να μπορέσουμε να στήσουμε κοινωνικό κράτος, παιδεία, υγεία κτλ. Έτσι, τον κανόνα από 1:5, μία πρόσληψη, 5 αποχωρήσεις, με μεγάλο κόπο το κάναμε 1:1. Καταρθώσαμε έτσι να προσλάβουμε πυροσβέστες, γιατρούς, υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, καθαρίστριες, για να και ό,τι στήθηκε και κρατήθηκε μέχρι σήμερα, που δοκιμάζεται η χώρα σε αυτή την περίοδο, κτίστηκε πάνω σε αυτό. Επίσης, βάλαμε βάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού δημόσιας διοίκησης, εδραιώσαμε συνθήκες αξιοκρατίας, κάναμε βήματα για την αποκομματικοποίηση του δημόσιου τομέα, προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση κράτους-πολίτη και έτσι στήθηκε στα πόδια του ένας μηχανισμός που κατέρεε από τις δύο προηγούμενες διαχειρίσεις των μνημονίων. Με το ίδιο πείσμα, φυσικά, αποφύγαμε το στήσιμο ενός παραδιοικητικού συστήματος με το αίτημα των εκπροσώπων των θεσμών για άκρητη επέκταση και ενίσχυση υβριδικών ανεξάρτητων αρχών. Ήταν αυτοί που ήθελαν να στηθεί έντονα ρυθμιστικός ρόλος των ανεξάρτητων αρχών στη χώρα για να μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα έξω από τις πολιτικές που επιλέγει ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως για να υπάρχει το βαθύ του χέρι στην εξέλιξη της οικονομίας, κυρίως προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το αποκρούσαμε με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Σήμερα κάποιοι αρνούνται να αποδεχθούν και όλο αυτό το διάστημα τη δημοκρατική αρχή και πολέμησαν το ρόλο της πολιτείας στην προάσπιση της κοινωνικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά, έγιναν μεταρρυθμίσεις σε αυτό το διάστημα, στο διάστημα της δικής μας διακυβέρνησης, ενάντια στην νεοφιλελεύθερη και την ακραία νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία. Πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις σήμερα υιοθετούνται και διαφημίζονται ως σημερινές μεταρρυθμίσεις βεβαίως και ως καινούργιες, όσες βεβαίως δεν έχουν αποφασίσει να γκρεμίζονται ό,τι γκρεμίζονται καθημερινά. Η ίδια η Λούκα λοιπόν περιγράφει αργότερα στο βιβλίο τη διχοτόμηση του ΠΑΣΟΚ στο κοινωνικό ρεύμα και στο ρεύμα του μεσαίου χώρου και την επικράτηση του τελευταίου. Η διχοτόμηση αυτή σηματοδότησε την προσχώρηση της σοσιαλδημοκρατίας στην πολιτική και οικονομική συντήρηση. Θύμα αυτής της εξέλιξης φυσικά ήταν η ίδια η κοινωνία. Και στην ίδια την κοινωνία, την ανάγκη για δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη με εμβάθυνση της δημοκρατίας και των θεσμών μέσω μιας νέας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης συναντιούνται οι στόχοι και οι προσδοκίες μας. Οι διαπιστώσεις μας για τα αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης είναι κοινές. Το νεοφιλελεύθερο πρόταγμα επικρατεί πλέον στην οικονομία, ελαχιστοποιώντας το ρόλο του δημοσίου τομέα στην αναπτυξιακή πολιτική. Πλέον το κράτος βλέπει τον αναδιανεμητικό του ρόλο προς όφελος των ευάλωτων και ιδιαίτερα των πολύ ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να υποβαθμίζεται. Η κρίση των θεσμών σε συνδυασμό με τη δράση εξωθεσμικών παραγόντων λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Αναφέρω ένα παράδειγμα, ο τίτλος Νοβάρτης. Αυτές είναι γενεσιουργές αιτίες για το νέο σύστημα διαπλοκής και ποδηγέτησης των θεσμών, το οποίο εγκαταστάθηκε και λιμένεται τη χώρα. Μέσα από αυτά τα φαινόμενα αποδυναμώνεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και των θεσμών της με τους πολίτες, δίνοντας χώρο σε ακραίες φωνές που υπονομεύουν περαιτέρω την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας και γενικότερα. Στο βιβλίο λοιπόν η Λούκα δηλώνει και αποδεικνύει πως δεν κάνει πίσω μπροστά σε αυτούς τους κινδύνους. Αναδεικνύει το αίτημα για μια νέα στρατηγική για την προάσπιση της ευημερίας, της ειρήνης, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Σημείο συνάντησής μας.
η αναφορά της στους αξιακούς πυλώνες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικονομικής δημοκρατίας, του βιώσιμου αναπτυξιακού μετασχηματισμού, της εμβάθυνσης της δημοκρατίας, είναι οι βάσεις και της δικής μας αναζήτησης. Είναι κοινές αρχές που υπηρετούμε το σημείο συνάντησης των δημοκρατικών δυνάμεων, των οικολογικών και κοινωνικών κινημάτων. Αυτό το βιβλίο είναι απόδειξη πως η κοινή μας προσπάθεια βασίζεται σε βαθιές αρχές, πατάει γερά στα θεμέλια της επιστήμης, αλλά κυρίως απαντάει στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Λούκα, σε ευχαριστούμε για αυτό το βιβλίο. Δίνει πεδίο για περαιτέρω συζητήσεις και βεβαίως αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης και δημιουργίας μιας σύγχρονης προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσουμε και την κυρία Γερο Βασίλη. Είναι όντως αυτό ακριβώς με το οποίο έκλεισε, ότι αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία, μια πολύ καλή ευκαιρία και δίνεται η δυνατότητα σε όλους, σε όσους τυχόν δεν το έχετε προμηθευτεί, να το κάνετε σήμερα, να επαναλάβω ότι μπορείτε να το βρείτε ακριβώς στην είσοδο, αν πούμε ότι υπάρχει μια είσοδος εδώ στο θεατράκι. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε την ίδια την συγγραφέα, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Παρακαλώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι με πραγματική συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στα Άγια Χώματα, που έλεγε ο πατέρας μου. Γιατί ο πατέρας μου έχει τις ρίζες του στα Ζαγόρια, στο Δήλοφο και από τη μια μεριά και από το Σκαμνέλι και τα κάτω Σουδενά από την άλλη. Και έτσι αισθάνομαι υπηρώτησα και δεν είναι τεράστια χαρά και συγκίνηση να βρίσκομαι σε αυτόν τον ωραίο χώρο και να μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις και την παρουσίαση του βιβλίου. Ένα πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με τιμάτε με την παρουσία σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διακεκριμένους ομιλητές για τη διεισδυτική ματιά τους και τα σχόλιά τους για το βιβλίο. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο καθένας βρήκε διαφορετικά πράγματα συμπληρωματικά μέσα από αυτό το βιβλίο, και αυτή είναι η χαρά του συγγραφέα. Να μπορεί ο καθένας, ο κάθε αναγνώστης, πραγματικά να βρίσκει υλικό για το δικό του αναστοχασμό, για τη δική του προβληματική. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ λοιπόν και τους τρεις παρουσιαστές και τον συντονιστή, τον Αλέξανδρο τον Παπαδόπουλο, για τη συμβολή του στη διεξαγωγή αυτής της παρουσίασης. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του χώρου αυτού, ένας φιλόξενος χώρος ανοιχτός που μας επιτρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί παρά την χρήση, χωρίς τη χρήση της μάσκας, λόγω ανοιχτού χώρου. Να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο Πατάκη για την έκδοση και τη διάθεση του βιβλίου και το βιβλιοπωλείο Αναγνώστης για τη διανομή του βιβλίου. Τον Κώστα τον Μανταλιά, που αυτή τη στιγμή προχωράει στη ζωντανή μετάδοση της σημερινής εκδήλωσης στα κοινωνικά δίκτυα. Και θέλω στο τέλος να ευχαριστήσω τους αγαπημένους φίλους και συνοδοιπόρους χρόνων, τον Χρυσόστομο τον Βούζα και τον Αλέξανδρο τον Φαρμάκη, για την καθοριστική συμβολή τους στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για το βιβλίο. Η συγγραφή του ορίμαζε μέσα μου για 3 χρόνια, 3,5 χρόνια μου πήρε περίπου. Πολλά ερωτήματα ήταν και παραμένουν αναπάντητα. Τα συναισθήματά μου καθώς το έγραφα ήταν ανάμεικτα. Θυμός, στεναχώρια, αίσθημα δικαίωσης αλλά και ματαίωσης, αυτοκριτική, πολύ αυτοκριτική. Η αποτίμηση των γεγονότων αλλά και των αναλλακτικών προτάσεων ήταν δύσκολη. Η απόδοση ευθυνών ακόμα πιο δύσκολη, ιδιαίτερα όταν έχεις δει τις δυσκολίες για κάθε μέτρο πολιτικής. Ένα είναι σίγουρο, ότι ήθελα να ήμουν ειλικρινής και όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και δίκαιη. Να καταθέσω τα βιώματά μου με όσο πιο άμεσο και αυθεντικό τρόπο μπορούσα. Ξέρω καλά, και το γράφω στην εισαγωγή του βιβλίου, ότι η αλήθεια δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη.
Η αναζήτηση της αλήθειας είναι τελικά μια πολύ προσωπική διεργασία. Τα γεγονότα της ζωής μας παίρνουν νόημα από τα γυαλιά που φοράμε, από τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τα γεγονότα. Και ο τρόπος αυτός, όπως είπαν ήδη οι ομιλητές μας, καθορίζεται από τον ψυχισμό του καθενός μας, το αξιακό υπόβαθρο, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, την προσωπικότητά μας. Ελπίζω λοιπόν ότι ο αναγνώστης αυτού του βιβλίου θα εισπράξει αυτό το έργο όχι μόνο ως μια κατάθεση ψυχής, αλλά και σε ένα κάλεσμα, ένα έναυσμα προβληματισμού, αναστοχασμού και αναζήτησης της δικής του αλήθειας. Η ανάγκη να καταγράψω τις εμπειρίες μου από την πολυτάραχη περίοδο της δεκαετίας 2009-2019, γιατί φτάνω μέχρι και το 2019, τις εμπειρίες μου ως πρόεδρος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι και το 2019, αλλά και να οργανώσω τη σκέψη και τις απόψεις μου για τα συμβάντα, προέκυψε από τα μίληκτα ερωτήματα που με βασάνιζαν και ακόμα με βασανίζουν. Παρόλο ότι προσπαθώ να δώσω απαντήσεις, ακόμα τα ερωτήματα αυτά με βασανίζουν και ξαναέρχομαι και τα προσπαθώ να δώσω καινούριες απαντήσεις μέσα από τις καινούριες εμπειρίες. Τελικά γιατί έγιναν όλα αυτά, όπως είπε ο Τριαντάφυλλος ο Αλμπάνης, ο Πριτανής μας. Μπορούσε να είχε αποφευθεί η κρίση. Υπήρχαν ή όχι περιθώρια εφαρμογής άλλων πολιτικών. Ανέ, γιατί δεν υιοθετήθηκαν. Τελικά, από αυτή τη δίνη και τα δεινά που επέφερε, ποια είναι τα χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν για το μέλλον, ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μην αναγκαστούν οι ίδιοι να υποστούν τα ίδια από μια παρόμοια κρίση. Αν και πολλά έχουν λεχθεί από τους παρουσιαστές του βιβλίου, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας τα πιο χρήσιμα, κατά τη γνώμη μου, συμπεράσματα. Ποια ήταν η βασική πηγή της κρίσης και γιατί εξακολουθεί να είναι το μεγάλο ζητούμενο. Όπως αναλύω στο βιβλίο, η πηγή της δανειακής κρίσης υπήρξε η αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Αυτή ήταν η βασική αιτία της κρίσης και αυτό είναι το σημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα κρίση στο μέλλον, πρέπει να αναδιαρθρώσουμε την παραγωγική μας βάση από την αρχή. Να στηριχθούμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, την εξαιρετική ποιότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών μας προϊόντων, τις άφθονες πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το μοναδικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τον πολιτισμό μας, που δεν το έχει δει κανένας ως αναπτυξιακό κεφάλαιο, τις τεράστιες δυνατότητες κερδοφόρων τουριστικών υπηρεσιών που μένουν αναξιοποιητές. Ήμουνα στα Ζαγόρια το Σαββατοκύριακο. Είναι ένας πλούτος εθνικός που κανένας ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τι πλούτο έχουμε στα χέρια μας. Αλλά και το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, που ήδη αναπτύσσει σύγχρονες καινοτόμες δραστηριότητες στο νέο οικοσύστημα των νέων τεχνολογιών και της βιοτεχνολογίας. Άρα, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Γιατί δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Κάτι που βγαίνει μέσα από το βιβλίο και κάτι στο οποίο θέλω να τονίσω, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη εμπλοκή, είναι η συλλογική μας αδυναμία ως κοινωνία να συνεργαστούμε, να οργανωθούμε κατάλληλα για να εφαρμόσουμε πολιτικές, να επικεντρώσουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες στο παραγόμενο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι κάτι που είπε η Όλγα στην παρέμβασή της, ότι δεν κοιτάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά κοιτάζουμε... Μιλάμε για το αποτέλεσμα πιο πολύ. Και χρειάζεται να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τα αποτελέσματα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε διαχρονικά τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Εξαγγέλουμε μεταρρυθμίσεις και το κάναμε 10 χρόνια. Παίρνουμε μέτρα, θεσπίζουμε νόμους και κανόνες,
Τσακωνόμαστε για τις προθέσεις μας, αλλά δεν παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν αξιολογούμε το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό ξεκινάμε συνήθως από το μηδέν. Η διαχείριση της κρίσης το αποδεικνύει και έχω πολλά παραδείγματα στο βιβλίο. Αν θυμόσαστε, το 2010 πέρασε ένας νόμος για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. 180 επαγγέλματα άνοιξαν σε ένα βράδυ. Ρωτήστε έναν πολίτη σήμερα, για να μην σας πω έναν υπουργό, ποια, τι έχει εφαρμοστεί, ποια επαγγέλματα έχουν ανοίξει, αν έχουν ανοίξει. Δεν ξέρει κανείς. Υπάρχει μία μελέτη του ΚΕΠΕ για 4 επαγγέλματα και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει μνήμη στο σύστημα. Και όταν δεν υπάρχει μνήμη στο σύστημα, ξεκινάμε πάντα από το μηδέν. Επομένως, αν ρωτήσετε τον πολίτη πώς θα αποτιμά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, η αξιόπιστη απάντηση θα ήταν η σιωπή. Και δυστυχώς όλες οι μελέτες που έγιναν, οι δύο βασικά, και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν αξιολογούν αποτελέσματα, δεν αξιολογούν εφαρμογές. Αξιολογούν πρόθεση. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινούσα. Εάν δούμε την περίοδο της κρίσης, αυτή η αδυναμία οργάνωσης ήταν έκδηλη. Στον τρόπο που διαπραγματευτήκαμε, υπήρχε από τη μια μεριά η Τρόικα και οι υπηρεσίες της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και από την άλλη μεριά ένας υπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών. Ο κάθε υπουργός από εμάς κοίταζε το δικό του μικρό κομματάκι. Δεν υπήρχε συγκρότηση διαπραγματευτικής ομάδας. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το τέλος και στα 3 μνημόνια. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, σε κάθε υπουργείο δεν υπάρχει δομή αυτή τη στιγμή που μιλάμε που να παρακολουθεί την υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου. Το ίδιο θα έλεγα για την περιφέρεια, το ίδιο θα έλεγα και για το Δήμο. Επομένως, κάθε υπουργός, κάθε πολίτης, κάθε δήμαρχος, κάθε περιφερειάρχης ξεκινάει από το μηδέν. Και ίσως στην περιφέρεια και στο Δήμο να είναι λίγο καλύτερα από τα υπουργεία. Να πούμε, και είναι σημαντικό, ότι φτιάχτηκε μετά από πίεση από στην προηγούμενη κυβέρνηση το παρατηρητήριο δημόσιας πολιτικής. Δυστυχώς το πρώτο πράγμα που καταργήθηκε είναι αυτό. Ήταν η Όλγα υπουργός και μετά η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Πιέσαμε να γίνει ένα παρατηρητήριο πολιτικής, έγινε και τώρα καταργήθηκε. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινούσα ως δεύτερο συμπέρασμα. Την εδραίωση μιας νέας κουλτούρας αναπτυξιακού αποτελέσματος, το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από την ένταξη των όποιων προγραμμάτων και μέτρων σε ένα εθνικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και να εξειδικεύεται σε επίπεδο περιφέρειας και Δήμου με συγκεκριμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις και να στηρίζεται σε αποτελεσματικές δομές διοίκησης με προσδιορισμό κινήτρων αλλά κυρίως με επιμερισμό ευθυνών για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Thank you.